τα βλέπω σε αυτό το πλατό. Ωραία, κορίτσια. Γεια σας, πράσι μου αυτό. Η άγγελη του Show Biz News. Βασίλη Τριμούση. Λοιπόν, κορίτσια, εμένα όταν με πήραν το πρωί τηλέφωνο και μου λένε πρέπει να έρθεις, θα είναι και η Μαρία Λουίζα και η Νάντια, λέω τι έγινε, ο Βασίλης πού είναι. Και ρωτάω να δω, ξέρετε κάτι εσείς. Δεν έχουμε μάθει τίποτα. Νάντια, εσύ δεν ξέρεις κάτι. Δεν ξέρω. Κάτι μας ετοιμάζει ο Βασίλης. Θα έρθει σε λίγο, είμαι σίγουρη, δεν μπορεί. Πρέπει μπορεί να το ετοιμάζουν. Πάντως. Αμά, είναι εδώ μαζί μας. Κοίτα χαμόγελο που είμαστε και τρεις εδώ. Θα μου πείτε πού είναι ο Βασίλης. Δεν είναι ξέρω. Δυνατόν. Θα την αρπάξω λοιπόν, η ώρα, την ήρθε η ώρα. Λοιπόν, η θέση είναι ελεύθερη, έλα, έλα. Λες, δεν είναι μόνο, δεν θέλω μόνο τα πράγματα. Ξεκίνησε αυτή τη χρονιά με την ελπίδα να κάτσω κάτω. Αφήστε με να κάτσω λίγο και μετά θα σηκωθώ έτσι να κάτσουμε. Ρελάξ. Λοιπόν, να σηκώ. Έλα να σε ρίξω τώρα για την θέση. Θα μαζέψω τα αίματα. Έλα να με σώσω. Τι θα όχι, αφήστε με! Όταν γυρίσουμε θα δούμε πια κάθε. News εδώ είμαστε, ο Βασίλης Δρυμούς κάτι ετοιμάζει. Μας έχει αφήσει. Δεν μπορεί να θα το αποκαλύψουμε σε λίγο. Δεν μπορεί να μας αφήσει μόνες μας, δεν γίνεται. Εμένα μου λείπει. Εμένα κορίτσια κάτι μου μυρίζει αυτή την ιστορία, αλλά μέχρι να τελειώσει η εκπομπή νομίζω θα το έχουμε ανακαλύψει. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Λοιπόν, ξεχάσαμε τα μηνύματα. Τα ξεχάσαμε τα μηνυματάκια. Και φωνάζω. Πες τα, Λουίζα, εσύ θέλω να το. Όχι, κορίτσια, δεν θέλω. Θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Να το μοιραστώ όλες δηλαδή. Όλες μαζί θα το πούμε. Λοιπόν, και ξεκινάτε και γράφετε. SBN, αφήνετε κενό, το στέλνετε στο 54999 και κερδίζετε ένα φορητό υπολογιστή. Σας να το λέω. Εντάξει, και ένα φορητό υπολογιστή. Ναι, ναι. Και φυσικά διαβάζουμε και ό,τι μας γράφετε. Παίζει εδώ ο φίλος Γιώργος. Λοιπόν, και επειδή εγώ θέλω να εκμεταλλευτώ αυτή την καρέκλα που την ονειρεύομαι, ξέρετε τώρα πόσου μήνε έχω να το παίζω. Το παίζω στην παρουσιάστρια του Βασίλη, αλλά είχα άλλη σκοπιμότητα. Πάμε να δούμε το πρώτο βίντεό μα που είναι οι αξέχαστε στιγμέ να ρίξουμε πολύ πολύ γέλιο. Βασίλη, μου πειράζει να μην βιαστείς, αν μας βλέπεις να έρθεις. Ναι, αλλά... Μύκονο, Βασίλη, στο λόγο. Στη Μύκονο. Όχι, θα κάνεις να σκάσεις, θα κάνεις. Είναι πολύ καλός άνθρωπος η Ζαγκλή, γιατί σου λέει στη Μύκονο, αλλά εγώ νομίζω ότι είναι στην Τήλο. Βασίλη, κλείσε την πράξη τώρα. Κοντρόλ. Ο κύριος Νικολαίδης. Πολύ σωστά σκέφτηκε. Έχεις ένα δίκιο έτσι, γιατί συνέχεια το σχολιάζει για την Τήλο, για την Τήλο. Στην Τήλο θα πάει με παρέα, δεν πάει μόνο. Όχι, όχι, όχι. Να τη δηλώσει! Ξέρεις εγώ, κορίτσια, όταν είμαι εδώ και μου λέει όλα αυτά, ξέρετε που λέει εδώ το μεταυπονούμενο Βασιλάκι. Τι του λέω, ξέρεις τι μου λέει η μαμά μου, Βασιλάκι, όπου ακούς πολλά κεράσια, κάνε τα καλά παλάτι. Είναι σκύλος που γαβγίζει, λέει ο Βασίλης, και δεν κάνει τίποτα. Ζητούμε από το Control να κάνει επαφή με την Τήλο, μέχρι να δούμε το άλλο βίντεο. Βέβαια, συμφωνώ και εγώ. Και νομίζω όμως ότι γενικά η σημερινή εκπομπή θα μετανιώσω που την έχασα, γιατί έχουμε πάρα πολύ. Νομίζω την έχασα. Είναι βαράκι, βραδινό μπαλάκι. Γιατί πάμε να δούμε. Μασάν. Εκεί έπρεπε να ήταν ο Βασίλης να της φέρει μια πετσετούλα, να τη σκεπάσει, να μην την κάνει το κορίτσι μας κρυώσει. Ξέρεις τι θα έλεγε. Μας άναψες πάλι παλιά. Ανακόντα να το βγάλει σήμερα, τα ανακόντα. Όλα λείψανε. Νάτος, νάτος, εδώ μας γερνάει από το... Τι να μου κάνει, εγώ θέλω το Βασίλη live. Τι να μου κάνει, εγώ μιλάω λογικό, να μου λείπει. Φανταστική, παρουσιαστή. Εμένα δεν μου λείπει καθόλου, παιδιά. Εγώ προτιμώ που είμαστε έτσι. Δεν μου λείπει. Είμαι το Τριμούσα 2008. Το νούμερο 1. Λόγω Ιουλίου είναι αυτό, πιστεύω. Έχουν ανάψει. Δεν ξέρουν τι λένε στα πρωινά. Δεν ξέρουν τι λένε. Φούσκο δεν ταιριάζει λοιπόν το επόμενο βίντεο. Πάμε να το δούμε τώρα. Πάτε στο 54-9-9-9. Σε άλλη γραμμή ακούγεται και θα κερδίσει την άλλη. Θα λέει τον υπολογιστή. 9-9-9-9. Θέλω να σας πω κάτι. Εμείς πες είμαστε νέα κορίτσια πάνω στο άνθος της ηλικίας μας. Έχουμε ένα λόγο παραπάνω. Έχουμε τις ωρέξεις μας. Ανεβαίνει το θερμόμετρο, ανεβαίνουν και οι διαθέσεις μας. Κάτι γιαγιάδες στην πρωινή ζώνη που έχουν και στόχους, συγγνώμη λίγο, βερίκιο και ψωμιάδι, τι σας λένε. Έμα να σου πω κάτι, είναι και δεν πάρα πολύ ακαταμάχητη. Δεν γίνεται, δεν μπορείς να τους αντισταθείς. Μια χαρά ονομάρχης. Κορίτσια, ποιο είναι το επόμενο βίντεο όμως. Δεν ξέρω. Δεν σας έχουν ενημερώσει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αχ, καλό πάει και τη... και τη βγάζει αλλού. Συγγνώμη, κορίτσια, γιατί έχω κνευριστεί. Αλλά πάει και τη βγάζει αλλού. Και ο Βασίλης, γιατί παίξατε αυτό το βίντεο με πάνω. Ποια βγάζει, αγάπη μου, τι είναι αυτά που λέει. Δεν ξέρω, εγώ έξω τα υπονοούμενα. Τον μοιραζόμαστε πολλέ. Και το κουβουλίδι, τη λείπει κι αυτήν. Δεν έχει κνευριστεί. Εμένα δεν μου λείπει. Εσύ και το επιμένω. Και επειδή μα
Και επειδή μας λένε από πάνω, Λουίζα μου, τα μηνύματα του κόσμου είναι πάρα πολλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί σας λείπει πάρα πολύ, Βασίλη. Είστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε μόνο εμείς οι τρεις εδώ σήμερα. Τους αρέσει πάρα πολύ. Σας αρέσει πάρα πολύ που είμαστε εδώ. Πού είναι Βασίλη, πού είναι Βασίλη, κορίτσια. Να συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα έτσι και παρακαλώ πάρα πολύ ο πιο ενθουσιώδης τηλεθεατής που θα στείλει μήνυμα να επικοινωνήσουμε μαζί του, να βγει εδώ στο τηλέφωνο να μας συγχαρεί. Πρέπει να πάρει και τηλέφωνο. Λοιπόν, για να κερδίσετε λοιπόν το φορτίο υπολογιστή σήμερα, θα γράψετε SBN, θα αφήσετε κενό, θα γράψετε το μήνυμά σας, θα στείλετε στο 54999 και θα μπείτε στην κλήρωση για να το κερδίσετε. Αλλά πάρτε ένα τηλέφωνο, είχατε εντολή από την Ισπατίνα. Ελά τώρα, πιο ενθουσιώδης τηλεθεατής. Είμαστε μόνος μας εδώ πέρα να βγάλουμε αυτή την εκπομπή και έχουμε δει σαν Σαν να σταθούσαν εδώ τη διάθεση. Στείλτε μηνύματα και πείτε τη γνώμη σας για μας. Ανεβάστε μας λίγο. Και κερδίζετε και έναν υπολογιστή βέβαια. Και δεν ξεχνάτε ότι ο πιο ενθουσιώδης τηλεθεατής θα βγει εδώ και θα μιλήσει ζωντανά μαζί μας και ό,τι ήθελε προκύψει τέλος πάντων. Είναι προκειμένο. Ας δω εγώ το χαρά του παιδιού τώρα το γαλάτι που μου λείπει πάρα πολύ. Λοιπόν, το κοντρόλ, ο κύριος Νικολάδης να σηκωθούμε όλοι. Ήρθε η ώρα. Σηκωθήκαμε. Για να παρουσιάσουμε. Βάλτε μας μου σημείωνος. Πάμε για μπαλιά. Εμείς Μύκονο, άλλοι πάνε Χαβάη, εμείς. Δύο κοντά. Γιάννη Γαλάτη σε επικίνδυνες αποστολές να δούμε στη Μύκονο. Κλάρα, έκανες πολύ καλή δουλειά, έλα είσαι εδώ. Μια χαρά πέρασε. Κάτσες. Θέλουν κι άλλες, λοιπόν. Θα κάτσεις από εκεί. Βασίλη μου, νομίζω ότι η πρώτη παρέκλα σου. Θα γίνω από την πλάτη. Έχει μαξιλάρι, παιδιά, αυτή η παρέκλα. Τι νομίζετε. Τα παρουσιαστικά τα χαρίζονται. Πώς αισθάνεσαι δηλαδή τώρα ως κεντρική παρουσιάστρια του Showbiz News? Αισθάνομαι πάρα πολύ ωραία. Λίγο, αλλά πιστεύω ότι θα ανταποκριθώ στα κάτι. Μας φτιάξω λίγο περίπου. Βασίλη, δεν θέλω να σπέρνω την ίντριγκα, αλλά... Έλεγε ότι δεν τη λείπει, Βασίλη μου. Έχουμε την κεφαλή. Έχουμε την κεφαλή. Μα πάλι σε παραλία. Επιστρέφουμε στα δικά μα. Παραλία και βλέπουμε τη ζωντανή απόδειξη μέχρι πού μπορεί να φτάσει κάποιο για να γλύψει. Θα δείτε τι θα γλύψει, δεν το λέω. Αχ, μα άρεσε το κορίτσο. Είναι με την καρέκλα το υπονοούμενο. Βασιλάκι, το βίντεο. Πάρει την εκπομπή σου, Βασιλάκι, το καλό που σου θέλω. Βασιλάκι, εκεί που είσαι για να ακούς. Μα ακούς, τι κάνω, κορίτσια. Δεν είδαμε τα βίντεο πριν τα παίξουμε. Σήμερα που είμαστε τρεις, μας βάζουμε τα χέρια και μας βάλουμε τα χέρια μας. Και είναι λίγο χτύπημα τώρα. Έχουμε και άλλη γυναίκα τώρα που έρχεται. Όχι, αλλά τι κάνει. Για να δει τι χάνει. Λοιπόν, πάρτε το κινητό σας τώρα. Γράφετε SBN, αφήνετε ένα κενό, μας τα στέλνετε στο 54999 και ένα σημείο από εσάς θα κερδίσει την Νάντια Ζαγκλή με μο φόρεμα και όλες εμάς. Και σε αυτό όχι. Έτσι να μας σερφάρετε να μας βλέπετε συνέχεια. Για πες ποιο ήταν αυτό που έλεγες χαρίς την πολύ Νάντια. Την έχεις δει την πρασά από κοντά. Μία ψηλή, αδιάφορη. Μία ψηλή, αδιάφορη που κακά σε πολύ ωραία. Αυτή θα δείτε τώρα, κάτσε να δεις. Πλάκα κάτω βέβαια, έτσι. Εντάξει, οκ. Showbiz News είναι αυτό. Από εδώ είναι ένα παλιό τιμούτσικο, εσύ. Και πάνω κάτω. Τώρα λοιπόν, επειδή όμως έχουν μείνει 8 λεπτά, προτίμησε ότι σας άρεσαν πάρα πολύ. Το στέλνετε στο 54999 για να κερδίσετε αυτό το φορητό υπολογιστή που έχουμε εδώ δίπλα μας. Και τώρα ήρθε η ώρα να πάμε να δούμε το πολυκουλό 2. Πάμε μαζί, κορίτσια! Πολυκουλό 2! Πολύ! Ένα, δύο, τρία. Πολύ κουλό! Αυτό είναι, παιδιά! Βασιλάκι, καλοπερνά! Βασίλη, είσαι εκεί τώρα! Αφιερωμένο! Συγγνώμη και μας λέει, Βρενάντια, ότι είναι άδειο! Καλά, λόγαζες! Καλά, εντάξει λοιπόν. Για πες Νάντια, ποιος κέρδισε λοιπόν, σήμερα. Λοιπόν, τελικά, ο νικητής σήμερα είναι άντρας, όπως ναι. Και έπρεπε πιστεύω. Έτσι. Είναι ο κύριος Ελευθέριος Καραπαναγιώτης από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σας κύριε Καραπαναγιώτη. Με ακούτε, καλησπέρα. Γεια σας. Έχει μείνει άνθρωπος στα λεπτά. Συγχαρητήρια. Καλά, ευχαριστώ, σας απολαμβάνω. Μπράβο, με ευχαριστούμε να μας πήγαινε που λένε τα παραπάνω. Πώς σας φανήκαμε σήμερα, ήμασταν αντάξιες. Μια χαρά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά σε όλους. Αύριο ο Βασίλης Δελμούσης θα είναι εδώ. Ακολουθεί Ράνια Θρασκιά. Εκτός και αν κορίτσια. Δεν ξέρω τι θα είναι. Μπορεί να νικήσουμε. Γεια σας, καθίστε. Μήπως κάνουμε καλύτερα εμείς από τον Βασίλη. Όπα. Λοιπόν. Μήπως είμαστε εδώ αύριο και όχι ο Βασίλης. Λες. Βασίλη, τρέμε. Τρέμε, Βασίλη, τρέμε. Πάντως, εγώ πέρασα καλύτερα μαζί σας. Καλό απόγευμα. Γεια σας.